Γυναίκες σήμερα, βροχή εντυπωσιακών γυναικών. Έτσι ακριβώς. Και το βίντεο που ακολουθεί αφορά στην ισότητα στην εργασία, γιατί είπαμε με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, 8 Μαρτίου την Κυριακή, όλη η εκπομπή σήμερα κάπως έτσι έχει στηθεί. Το βίντεο που θα δούμε τώρα θα μας παρουσιάσει τι διαφορές αντιμετωπίζουμε εμείς, πώς αντιμετωπιζόμαστε στο εργασιακό μας περιβάλλον και πολύ σύντομα θα είναι κοντά μας και η κυρία Κουσιανά να τα συζητήσουμε. Τα νεύρα μου, τα χάπια μου. Κυρία Μητσοτάκη, ευχαριστούμε πολύ. Η ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών στις επιχειρήσεις είναι σπάνιο αλλά υπαρκτό φαινόμενο για την ελληνική πραγματικότητα. Ευέλικτο ωράριο, εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής ζωής, επιπρόσθετη άδεια μητρότητας αλλά και ίσες ευκαιρίες για εξέλιξη είναι ορισμένα θέματα ισότητας που θα πρέπει να ακολουθούνται σήμερα από κάθε επιχείρηση. Δεν σκεφτόμαστε και πάρα πολύ τι θα πρέπει να κάνουμε για τις γυναίκες, γιατί η ισότητα στην εταιρεία είναι στο πετσί μας. Είμαι πολλά χρόνια στην εταιρεία, πάνω από 10 χρόνια, οπότε όπως αναπτύχθηκε η εταιρεία, έχω αναπτυχθεί και εγώ και έχω κάνει και δύο παιδιά. Είχα την ευκαιρία να κάτσω στο σπίτι, δηλαδή και στα δύο παιδιά έμεινα μαζί τους 6 μήνες. Δεν χρειάστηκε να έρθω πάλι full time στην εταιρεία αμέσως. Βρήκα σε συνεννόηση και με την εταιρεία έναν τρόπο με το που με εξυπηρετούσε. Δηλαδή, ερχόμουν σιγά σιγά, στην αρχή 2 μέρες την εβδομάδα, μετά 3 και για ένα μεγάλο διάστημα ερχόμουν 4 μέρες την εβδομάδα και είχα την Παρασκευή ελεύθερη στο να είμαι κοντά και στα παιδιά. Στην αγορά εργασίας σήμερα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γενικότερα για όλους τους νέους. Ευκαιρίες δεν υπάρχουν πολλές. Το θέμα των διακρίσεων δεν υπήρχε ποτέ στην κουλτούρα της εταιρείας. Ακόμη και όταν πέρσι συμμετείχαμε στο διαγωνισμό για τις ευκαιρίες, ήταν κάτι που αρχικά μας φάνηκε περίεργο. Στο κομμάτι των αξιολογήσεων, ακόμη και των ίδιων των υποψηφίων, δεν υπάρχει το κριτήριο άντρας-γυναίκα. Προσωπικά μου έχει δώσει τη δυνατότητα να δείξω αυτά που γνωρίζω και να μάθω ακόμη περισσότερα. Σύμφωνα με έρευνες, πολλές φορές οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και σε υψηλότερες βαθμίδες διοίκησης, εξίσου καλά με τους άνδρες, πέφτουν θύματα των προσδοκιών τους. Όταν καταφέρουν οι γυναίκες να περάσουν τη γυάλινη οροφή και να φτάσουν σε θέσεις ανώτερης διοίκησης, οι θέσεις οι οποίες τους ανατίθενται είναι, θα λέγαμε, θέσεις καμένα χαρτιά. Θέσεις που έχουν πολύ μεγάλο ρίσκο, εταιρείες σε μεγάλη κρίση. Κατά συνέπεια, η αποτυχία είναι σχεδόν βέβαιη. Χρησιμοποιούνται λοιπόν σε ένα βαθμό, σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, χρησιμοποιούνται οι γυναίκες ως τα εύκολα θύματα για να χρεωθούν μία σχεδόν σίγουρη αποτυχία. Γι' αυτό λέγεται και γυάλινος κρεμός. Δεν τον βλέπεις, αλλά είναι πολύ εύκολο να πέσεις. She's a super girl. Super girls don't...